Βρήκα το Φωνιά. Τι λες, Καλλιρόη? Τι λες? Σου λέω ότι βρήκα το Φωνιά του πατέρα μας. Ποιος είναι? Μίλα μου, πες μου, ποιος είναι? Η Ορκαλία μου τα είπε όλα. Τον πατέρα μας τον σκότωσε ο Κεχαγιάς. Ποιος? Ρε, και κρατάτε με. Θα την ξεχάσετε την Ιόλη που ξέρατε. Θα το πληρώσει το κτίνος. Θα τιμωρηθεί για όλα. Το κτίνος. Κορίτσια, κάνετε τόση φασάρια, ε? Τρώμαξα λίγο. Δεν βρωνε έξω, αγάπη μου. Ξεκινάει το σχέδιο εξόντασης του Κεχαγιά. Έλα. Ω, παλάκια. Έχω κι εγώ μερικά. Τα βρήκα στο σπίτι του Κεχαγιά. Ποιον? Αυτόν. Παναγίτσα μου! Μη φοβάσαι, Κωνσταντίνο, μη φοβάσαι. Είναι το χέλι με ένα χέμ. Χέλι. Εντάξει τότε. Και οι δύο εδώ βλέπω. Και ο καλός μας. Γεια σου, Κωνσταντή. Γεια. Ιόλη, θα σε μαλώσω. Με ξέχασες εντελώς. Μου είχες υποσχεθεί το γιο μου. Καλέ, ποιος είναι ο γιος του? Αν... Κοριτσάρες μου! Αυτός.
αλήθεια αυτός. Ποιος είναι πάλι αυτός? Τι λέει, έγινε κάτι? Έγινε κάτι, λέει. Απ' τις 9 η ώρα ανάσα δεν έχουμε πάρει. Μα δεν είναι έκτακτος? Ψηλός? Ευθυτενής? Λιγερόκορμος? Το γονίδιο. Γιατί κοιτάει έτσι ο κύριος? Όχι, όχι. Ποιος είναι ο κύριος? Τι είναι ο κύριος? Μα σου εξηγήσουμε τι είναι ο καθένας εδώ μέσα, θα ξημερώσουμε. Κωνσταντί μου, ο Αγάπιος ξέρει για μας, ενώ ποιες είμαστε. Ξέρει. Ξέρεις ρε Μουσίτσα, γιατί δεν μου πες τίποτα. Ρε κατά κέφαλα μου ήρθε που γελάς. Να ασχοληθείτε και λίγο με μένα, παρακαλώ. Καρά μου κι εσύ. Παρακαλώ, επιτρέψτε μου. Καλό μου παιδί, εγώ είμαι το χέλι. Το χέλι με να χαίμε. Έχω κάτι μαζί μου για σένα. Ανοίξε το! Τι είναι αυτό? Εσύ κι εγώ! Στον ήλιο! Είδες, υπάρχουν και χειρότερα. Έλα τώρα, μα τι είναι αυτά. Έλα, με δουλεύετε. Έλα, ποιος είσαι? Είμαι ο... Είσαι η... Σας παρακαλώ, κύριέ μου, που είμαι και η... Παιδί μου! Είσαι με τα σάρκωση του γιού μου! Με θέλετε έχω άλλο, θα σπάσω! Γιέ μου... Τι είπε? Είναι ο πόνος μου αβάσταχτος, καλέ μου, που σε βλέπω σαν ξέρω φίλε μου. Στη ζωή κυνηγημένος να γυρνά. Αυτός είναι ο πατέρας σου. Το βιβλίο? Όχι, το χέρι με ένα χέρι. Ακούσες το δόλιο σου πατέρα. Αγάπη, ήσουν ψάρι. Είσαι 20 χρόνο και όχι, 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 εγώ είμαι άνθρωπος, δεν είμαι ψάρι. Όχι, δεν γίνεται, δεν γίνεται. Εγώ είμαι άνθρωπος. Είμαι άνθρωπος. Δεν είμαι ψάρι, είμαι άνθρωπος! Αγάπη! Αγάπη, κάτσε ρε παιδί μου να σου πω! Αγάπη! Να σου πω... Να μου ρε... Μας κι είμαι κι εγώ ψάρι. Όχι. Εσύ είσαι άνθρωπος. Ο δικός μου άνθρωπος. Θα παρακαλούσα το παλικάρι να μας κάνει μία μεγάλη χάρη. Δεν το έχει εμένα η μοίρα μου, φαίνεται. Άντε, λέγε τώρα που σε συνήθισα. Φύγε! Ορίστε! Δώσε μας μόνο ένα λεπτάκι. Έσπα. Πες μου, δάσκαλε. Εσύ μου έδωσες πίσω τη ζωή μου. Εγώ θα σου δώσω τη μεγάλη σου αλήθεια. Την ποια? Στη βιβλιοθήκη, δίπλα στο Τσελεμεντέ, σου έβαλα ένα βιβλίο με μία ιστορία. Τι λες τώρα, δεν καταλαβαίνω. Ποια ιστορία? Τη ζωή σου. Ρίξε μία ματιά στο τέλος. Ίσως και να αλλάζουν όσα η μοίρα μας έχει γράψει. Τι να πω, μακάρι. Θα πω, μακάρι. Σε φιλώ. Μα... Thank you.
Μια φορά και έναν καιρό ήταν δύο γοργόνες. Η Όλη και η Καλλιρόη. Ορφανωμένες από μάνα και πατέρα, μεγάλωσαν στη στοργική αγκαλιά του θείου τους. Σε ένα κουκλίστικο σπιτάκι στο βυθό. Όλα κυλούν ήσυχα για τις δύο κοπέλες. Ώσπου η μία τους, η Όλη, ένα γλυκό ανοιξιάτικο πρωινό, αντίκρισε την αγάπη στο πρόσωπο ενός νεαρού ψαρά. Του Κωνσταντή. Η ζωή μας. Εδώ μέσα είναι όλη μας η ζωή. Δεν της έμενε τίποτα άλλο πια. Όλα είχαν χαθεί μαζί με το χαμό του Μπάρμπα Μπούνι. Το μόνο που έμενε στην Ιόλη ήταν να του πει τη μεγάλη της αλήθεια. «Είμαι γοργόνα», είπε η κοπέλα. Και με μία μαγική κίνηση εμφανίστηκε μπροστά του με τη θαλασσινή της μορφή. «Δεν είναι δυνατόν. Αυτό έγινε σήμερα». Τώρα τι μας λες? Υπάρχει χειρότερο από το να νομίζεις επί 30 ολόκληρα χρόνια πως είσαι άνθρωπος και στο τέλος να σου βγεις ψάρι? Δεν μπορεί κάτι να υπάρχει. Και γιατί να πιστέψω εγώ ένα βιβλίο που λέει πως είναι ο πατέρας μου? Δεν είναι βιβλίο ο πατέρας σου. Τέλειο. Πολύ ωραία. Τώρα ηρέμησα. Μην κάνεις αμωρό. Έλα μαζί μου. Έλα. Σας αρέσει. Μάταια προσπαθούσε η Καλλιρόη να ηρεμήσει τον Αγάπιο. Μια μαγική λάμψη του τράβηξε στο βυθό. Πνίγομαι! Έλα καλέ που πνίγεσαι! Ανάσα! Παρανάσα! Αναπνέω! Αναπνέω! Δεν γίνεται, πλαγίτσα μου, βοήθεια! Δεν γίνεται! Τι είναι αυτά! Τρύπες! Βράχια είναι! Γι' αυτό μπορείς και να πνέεις. Αγάπη, είσαι ψάρι, πάρ' το απόφαση. Όχι, αποκλείεται, δεν μπορεί να είμαι εδώ που είμαι. Εστερίας. Ναι. Μα δεν γίνεται να πνέω, αποκλείεται. Κοχυλάκι. Γιατί έχουμε ουρές? Γιατί είμαστε ψάρια. Έλα, πάμε στο σπίτι να ηρεμήσεις και μετά θα πάμε να βρούμε τον πατέρα σου, να γνωριστείτε και από κοντά, ναι. Ο μπαμπάς είναι στην Αφρική, κλέφτηκε με τη φελάχα. Ο πραγματικός σου μπαμπάς είναι το Χέλι Μεναχέμ. Θα δεις. Θα στα εξηγήσει όλο αυτό. Μα τι είμαι επιτέλους, άνθρωπος ή ψάρι? Πρέπει να ξέρω, το ακούς? Αλλιώς θα πας στο κρίση ταυτότητας και θα βγάλω νεύρα. Από ό,τι κατάλαβα, είσαι ένα κυσματικό συνοθήλευμα. Λίγο και από τα δύο. Το τι θα αποφασίσεις να γίνεις είναι δικό σου θέμα. Έλα. Πάμε, θα σου δείξω το βυθό. Θα σ' αρέσει. Κορίτσια! Καλλιρόη! Δεν το πιστεύω! Καλά! Εσείς δεν φύγατε για λαναρά? Τι να κάναμε? Έμαθες τι έγινε εδώ. Θάνατος, Καλλιρόη μου! Πολύ κλάμα! Ξελαριγιαστήκαμε να μυρολογούμε. Αφού εγώ σε κάποια φάση έκλεισα. Ναι, τα άμαθα. Από εδώ ο Αγάπιος. Γεια. Χέλι, ε! Δεν ξέρω, μου είπανε να αποφασίσω. Ναι, Χέλη, άστο τώρα. Πού πάτε? Παιδί μου, κυκλοφόρησε μία φήμη ότι η ορκαλία άλλαξε. Αν έχεις το Θεό σου. Ήρθαμε να το δούμε με τα μάτια μας. Που μια χαρά σας τα είπαν. Αλήθεια είναι. Η ορκαλία μου έδωσε το λόγο της πως θα αλλάξει. Και από ό,τι βλέπω, μάλλον τον κράτησα. Εσείς τι είστε? Ρέγγες. Καπνιστές. Κάνα χαθείστε την πόη. Πάμε, κορίτσια. Μα τι είπα? Τι είπα? Αφού ακουφάει είναι πολύ νόστιμες. Άστο σου λέω τώρα. Άστο! Ο Πυγμαλίων και η Χαγιάς ήταν πια ιδιοκτήτης του χωριού. Δεν έμενε τίποτα άλλο στις δύο γοργόνες. Με τη δύση του ήλιου εκείνης της ημέρας, ο πληστηριασμός τελείωσε. Και βρήκε τους φτωχούς ψαράδες να αποχαιρετούν για πάντα τον τόπο τους. Τίποτα δεν έγινε όπως το είχαν φανταστεί.
Το παραμύθι για τις γοργόνες φτάνει σε άδοξο τέλος. Η Όλη χάνει τον αγαπημένο της. Η Καλλιρόη αρρωσταίνει βαριά. Ο καπετάνι Κόλλας μπαρκάρει για τα Γκανίκα. Και τα παιδιά τα στέλνει να γίνουν λουστράκια στην Αθήνα. Ο Όρκας δεν υπάρχει πια. Ο Βυθός θυμίζει βομβαρδισμένη πόλη. Μόνο το κακό νικά. Και ο Κεχαγιάς είναι ο ιδιοκτήτης του χωριού. Ο Κωνσταντής έζησε κοντά στο Κεχαγιά πλούσια, ξεχνώντας μια για πάντα την παλιά του την αγάπη, την Ιόλη. Η Γοργόνα δεν τα κατάφερε να νικήσει την απληστία των ανθρώπων. Οι δύο αδελφές αρρώστησαν βαριά από τη θλίψη τους. Εξαφανίστηκαν και ποτέ πια δεν τις είδε κανείς. Δεν υπάρχω. Είμαι ηρωίδα παραμυθιού. Κωνσταντή! Καπετάνιο μου! Αγόρι μου, αγόρι μου, αγόρι μου, αγόρι μου! Πω, γίνα σε εδώ, ρε. Γίνα σε εδώ. Σαν να ψήλωσες εσύ. Πώς βρέθηκες, μωρέ, εσύ εδώ? Ήβρικε η Λέλα. Ότι είχα γυρίσει στο χωριό που έμαθα τα νέα για που το πουλάνε. Γύρισες, ε? Έτσι θα τα άφηνα το χωριουδάκι μας, βρε. Ε, να μας το δώκουνε στους ξένοι. Όλοι γυρίζουν, ε. Ένας-ένας. Πάνω από τα πτώματά μας θα περάσουν για να γίνει αυτός ο πληστηριασμός. Καπετάνιο, βάλε κι άλλο ένα πτώμα. Θα έρθω κι εγώ μαζί σας, θα έρθω και θα ενωθώ με τα παλικάρια. Θα τον σκίσουμε τον Κεχαγιά. Καημένε Κωνσταντή. Αχ, καπετάνιο μου. Να ξέρεις πώς μου τα έφερε η μοίρα η μπαμπέσα. Να δεις τι έμαθα. Καπετάνιο, έχω ένα μυστικό εδώ κρυμμένο στις καρδιά στα βάθη. Δεν μπορώ να σου πω άλλα. Ένα όμως σου λέω. Έχω κι άλλα με τον Κεχαγιά. Ξέρεις τι έκανε ο παλιάνθρωπος? Ψάρεψε τον πατέρα της Ιόλης. Τι έκανε, λέει? Μη ρωτάς. Και να σου πω, δεν θα με πιστέψεις. Πάμε να μου βάλεις λίγο νεράκι, γιατί έχεις στεγνώσει ο στόμας μου. Ε, καπετάνιο μου. Ομορφιά μου. Καπετάνιο μου. Καπετάνιο μου. Εγώ πάω να φέρω το νεράκι. Μου έλεγε κάτω ο Κωνσταντής πως ο Κεχαγιάς σκότωσε τον πατέρα σου. Αλήθεια είναι? Ναι, είναι αλήθεια. Σου είπε και τίποτα άλλο? Όχι, κορίτσι μου. Τι άλλο να μου πει? Τίποτα, τίποτα. Άκουσε με πριν έρθει. Πρέπει να φανείς δυνατή. Θα σας πω κάτι. Έλα, καπετάνιο μου. Στην υγειά σου, τη δροσά του να έχεις. Καθίστε εκεί. Θέλω να σας πω. Είναι, καπετάνιο μου. Πιαστείτε από το χέρι. Κάτι συμβαίνει. Κάτι πολύ κακό συμβαίνει, το νιώθω. Ναι. Μου τα έγραψε η Λέλα, για να τα πω καλά. Τι γίνεται, καπετάνιο? Λοιπόν, Κωνσταντή, είμαι στη δυσάρεστη θέση να σου ανακοινώσω πως
ο Πυγμαλίων και Χαγιάς είναι πατέρας σου. Ο ποιος? Εσύ δεν θα πεις κάτι. Τι να πω εγώ. Εγώ δεν υπάρχω. Εδώ. Εδώ, Βάλτο μου. Μπροστά στο σπίτι μας. Ρε μαμά, τι θέλεις αυτή την αρχαιολογία. Είναι και βαριά. Παιδί μου, δεν ξέρεις εσύ. Αυτό είναι σύμβολο. Τέτοια βάζανε οι αρχαίοι Έλληνες στους δρόμους τους όταν είχαν δημοκρατία. Από σήμερα αρχίζει ο χρυσούς αιών της Ορκαλίας. Αλήθεια, μα τι μας λες, δηλαδή τι είναι δημοκρατία, να διατάζεις εσύ και να κουβαλάω εγώ? Όχι. Δημοκρατία είναι να πείσουμε και τα άλλα ψάρια πως όλα θα αλλάξουν. Τότε από μόνα τους θα θέλουν να βοηθήσουν. Συγγνώμη για να καταλάβω, δηλαδή δεν θα έχουμε ψάρια στη δούλεψή μας? Θα έχουμε. Θα έχουμε. Τότε δεν αλλάζει τίποτα, θα είναι όλα όπως πριν. Όχι. Πριν μας κάναν τις δουλειές γιατί τους βάζαμε με το ζόρι. Τώρα θα τους πείσουμε ότι θέλουν να μας τις κάνουν. Αυτό, γιέ μου, είναι δημοκρατία. Μη μου σου φρόνεις τη μουσούδα. Είσαι μικρός, αγόρι μου. Η μαμά ξέρει. Και η μαμά μπορεί. Κάποιοι έρχονται. Γρήγορα, γρήγορα, σκύψε και κάνω ό,τι δουλεύεις. Μη μιλήσεις, άστο σε μένα. Αυτές οι γρουσούζες ήταν ανάγκη να μου έρθουν πρώτες στην τύχη μου. Καλώστα, καλώστα τα κορίτσια μου, καλώστες. Σας αποθύμησα! Το παραμύθι έχει δίκιο. Θεέ μου, δεν υπάρχω. Καλημέρα, να βρίσκεις και να αγαπήσεις το γιο του Φωνιά του πατέρα σου. Είναι γιος του και Χαγιά. Παραμύθι. Θα νικηθούμε. Θα χάσουμε. Ο Κωνσταντής θα πάει με τον και Χαγιά. Όχι. Ο Κωνσταντής δεν είναι τέτοιος. Δεν θα προδώσει. Θα δεις, θα βοηθήσει. Τέλος. Αυτό ήταν. Ο δρόμος μου πάνω στη γη τελειώνει. Δεν είναι και προς θάνατον. Κάτσε να δούμε, μπορεί να γίνουν καλύτερα. Ίσως αν ο Κωνσταντής πιάσει τώρα τον Κεχαγιά και του μιλήσει σαν γιος προς πατέρα, να του πατήσει τον κάλο. Ίσως να είναι αυτό το θάμα που περιμέναμε για το χωριό. Είναι γραφτό, καπετάνιε. Μακάρι να μπορούσα να σου πω κι άλλα. Τελείωσε. Αγόρι μου. Αγόρι μου, είσαι καλά? Αφήγεται με. Ρημάχτηκα. Όχι άλλο. Όχι, Μάρτον. Μην μου πείτε άλλα. Φτάνει. Φτάνει για σήμερα, ε. Αύριο πάλι. Ναι. Πού? Η όλη νερό. Νερό. Πώς θα τι? Έχω μπαμπά. Να, κοίτα, Κωνσταντή. Εδώ μέσα τα γράφει όλα, να. Έχω πατέρα. Έλα. Έλα να τον δω. Να με κοιτάξει τα μάτια.
Θεέ μου, μην τον αφήσεις να αλλάξει. Φύγε, καπετάνιο. Τόσα χρόνια όλοι μου λέγατε ψέματα. Μα εγώ δεν ήξερα τίποτα, Κωνσταντή. Ναι. Σου ορκίζομαι σ' ό,τι έχω γερό, βρε. Που να με φάει, ρε, ο καταραμένος όφης. Που να ξεραθώ να μείνω. Που να φας τα κοκαλά μου. Φύγε. Θέλω να σκεφτώ. Εντάξει, εγώ. Αλλά... μωρέ, να σας αφήσω μόνος μετά από τέτοια κατραπακιά. Κάνε αυτό που σου λέει, καπετάνιο. Πήγαινε. Η απόφαση είναι δική του. Δικό του το μαχαίρι, δικό του και το πεπόνι. Έχω πατέρα. Μπράβο, κορίτσια μου, έτσι. Βαστάτε γερά. Θα έρθουν κι άλλοι να πάρουν τη θέση σας για να σας ξεκουράσουν. Μαμά! Φτάνει τόσο που έκανα ότι δουλεύω. Κουράστηκα! Φτάνει. Δεν χρειάζεται άλλο. Πήραν μπρος. Ο δημοκρατικός μηχανισμός λειτουργεί. Μ' αρέσει η δημοκρατία. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα, γιέ μου, να κάνεις τους πολίτες σου να νομίζουν ότι είναι ελεύθεροι. Αυτός είναι ο μεγάλος ηγέτης. Καλά, μη φοβάστε. Ελάτε να δείτε το θαύμα! Πολίτες μου! Καλώς τους! Καλώς τα ψαράκια μου! Ελάτε! Μη φοβάστε! Σας αγαπάω! Όρκα! Καλλιράι! Όρκα μου! Αλλά είσαι! Τζοτζοκάκι μου! Κοίτα τους! Καλά! Υπέροχο πράγμα η δημοκρατία! Όλα στο μυαλό μου γυρίζουν. Λέξεις. Σκέψεις. Σχέσεις. Θα σου φέρω λίγο νεράκι. Όχι, χαλιάς. Πατέρας μου. Εσύ, Γοργόνα. Γιατί Θεέ μου να μισώ μια πραγματική ζωή. Τι σου έχω κάνει, γιατί. Να το φάω ότι εσύ είσαι ψάρι. Να το φάω και ότι ο Κεχαγιάς είναι ο πατέρας μου. Αλλά ότι έχω αδερφό αυτό το... Χλε, αυτό δεν τρώγεται με τίποτα. Αυτό το φιλετάκι είναι για μένα. Πού κοιτάς, από εδώ. Το όνομα Κεχαγιά θα συνδεθεί μια για πάντα με αυτό το μελλοντικό υπερπολιτελές θέατρο. Ότι είναι ο Γαλάτης για τη Μύκονο. Ότι είναι η Γιάννα για το Κστάντα. Θα γίνω κι εγώ για τον Άι Νικόλα. Δεν το πιστεύω αυτό που βλέπουν τα όμορφα μου μάτια. Round 2! Ελάτε, ρε κλεφτόπουλα, που είστε παλικάρια! Μη σας τρομάζει ο πόλεμος! Πηδάτε σαν λιοντάρια! Γιούργια Γενναή μου! Τι θέλετε πάλι εδώ, αμαρτωλοί! Γελάστε. Μ' αρέσει που διατηρείτε το χιούμορ σας.
Παρότι είστε άστεγοι, πεινασμένοι και ψωριάριδες. Κρατάτε, θα καταραστώ! Μη πάτερ, μη βλασφημείτε για χάρη του. Δεν πάτε να μαζέψετε ότι σκουπίδια έχετε αφήσει στις καλύβες σας. Πολλούνται αν δεν το έχετε καταλάβει. Αύριο έχουμε πληστηριασμό. Σε μερικές μέρες η είσοδό σας στο χωριό θα απαγορεύεται δια νόμου και δια ροπάλου. Οι παραβάτες θα πυροβολούνται άμα τη εμφανίσει. Τις ευλογίες σας, πάτερ μου. Γιατί δεν με πλησιάζεις? Γιατί με κοιτάς έτσι? Με συγχάθηκες που είμαι γιος του, ε? Το ξέρω. Πες το. Τώρα εγώ δεν υπάρχω ή έχω αποπροσωποίηση? Δεν σκότωσα εγώ τον πατέρα σου. Μη με κοιτάς έτσι. Μη με κοιτάς έτσι, σου λέω! Τι φταίω εγώ? Τι φταίω εγώ που είμαι γιος του? Τι φταίω εγώ που... εσύ είσαι ο Γοργόνα και ο Κεχαγιά σκότωσε τον πατέρα σου, τη Φώκια? Τι φταίω? Αφήκετε με. Τι θες εδώ? Δεν έχεις δουλειά εδώ. Εδώ δεν είναι μέρος για ψαριά. Δεν έχεις καμιά δουλειά. Στη ζωή μου. Δεν με κοιτάς έτσι. Δεν σκότωσα εγώ τον πατέρα σου. Αφήκετε με. Αφήκετε με όλοι σας. Αφήκετε με. Σ' αγαπώ. Τώρα τον έχω αφήσει στη σπηλιά του πατέρα του για να μιλήσουν. Δηλαδή... ο Χέλη Μενεχέμιν είναι ο πατέρας του. Α, τον κακό μου. Ξέρεις, αυτός είναι... κουλτουριάτης. Να, αυτά είναι τα άσχημα. Πόσο χαίρομαι που σε βλέπω, Όρκα, που είσαι καλά. Μπορεί να περάσαμε δύσκολα, αλλά άξιζε τον κόπο. Όχι ότι θα ήθελα να είμαι άνθρωπος, όχι. Αλλά για τόσο που ήταν, εμπειρία. Μωρέ, δεν είναι κακή. Απλά έχουν ξεχάσει τι είναι σημαντικό και τι όχι. Αυτό είναι το κουσούρι τους. Πλάκα είχε. Και ήταν να δεις όμως, που έπρεπε να γίνουμε πρώτα άνθρωποι για να μουνιάσουμε σαν ψάρια. Να σου πω κάτι. Καλλιρόη, νομίζω ότι σ' αγαπάω. Νομίζω κι εγώ. Καλλιρόη! Καλλιρόη! Το Χέλη! Ναι! Εδώ! Εδώ, στο ροζ! Ωπα! Φλόρκα! Εμμανουήλ μου! Πού είσαι, ρε γέρο! Σας κουμπρί, ναι. Αχ, πώς σου παίρνουν τα μέρη μας? Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Καθίστε να σας πω τι μου είπε ο μπαμπάς. Λοιπόν, εγώ είμαι Χέλη Ευρωπαϊκό. Ευρωπαϊκό? Αγγουίλα, Αγγουίλα. Α, Αγγουίλα, Αγγουίλα, έχω να σημαντήσει στο δημοτικό. Αυτό. Πικρίζεται λίγο. Καλά. Το Χέλη είναι πολύ σπάνιο πράγμα. Μου το είπε ο μπαμπάς, ναι, αμέ. Ναι, ακούστε ιστορία. Εμείς τα Χέλια ξεκινάμε το μακρινό μας ταξίδι από τη θάλασσα των Σαργάσων. Για 7.000 χιλιόμετρα ταξιδεύουμε με τη μορφή πλανκτονικών προνυμφών. Μόλις φτάσουμε στα στενά του Γιβραλτάρ, διασκορπιζόμαστε στη θάλασσα της Μεσογείου και από εκεί τραβάμε για τις εκβολές των ποταμών. Άκου τώρα, άκου τώρα. Την ψώνησε. Μαύρη ζωή θα περάσω. Όχι, όχι, όχι. Έτσι πληροφοριακά τα λέω. Και κανείς δεν ξέρει πώς γεννιόμαστε. Ναι, ο Αριστοτέλης έλεγε ότι ερχόμαστε από τα σπλάχνα της γης. Κάτι σαν τον Καλικάτζαρο. Ναι, ακούστε παρακάτω. Εδώ είναι το καλό. Είμαστε εντάξει, έτσι. Αλλά είναι τόσο ωραία ιστορία. Δεν φαντάζομαι να βαριόσαστε. Αν δεν κάνετε που βαριόμαστε εμείς. Εγώ πάντα ήθελα να μάθω την ιστορία του Χελιού. Λοιπόν. Αλλά όχι τώρα.
Γιατί τώρα πρέπει να βοηθήσω τη μητέρα μου στη δημοκρατία. Ναι. Βέβαια. Ναι. Γιατί. Μια στιγμή. Αγγουίλα, αγγουίλα. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει? Α, ναι, στο γλυκό νερό. Αφού καθίσουμε εκεί 8 με 15 χρόνια, έπειτα μας χτυπά το βιολογικό μας ρολόι. Από το 1904 άρχισαν να μας παρατηρούν οι επιστήμονες. Ναι, και κανείς δεν ξέρει τι μας συμβαίνει μόλις επιστρέψουμε στη θάλασσα. Απλώς εξαφανιζόμαστε. Τσουπ, έτσι απλά. Δε φταίσαι εσύ. Μ' ακούς? Δε φταίσαι εσύ. Εγώ φταίω για όλα. Νόμιζα πως η γη είναι ένας τόπος που δεν ξεχωρίζει τα πλάσματα του Θεού. Πως είμαστε όλοι ίδιοι. Ξέρεις πως φανταζόμουν μικρή στο σπίτι μου, στο βυθό της ζωή εδώ πάνω. Θα ήταν, λέει, όλα ηλιόλουστα και λαμπερά. Οι άνθρωποι δεν θα μοιράζονταν σε πλούσιους και φτωχούς, σε καλούς και σε κακούς, σε νικητές και νικημένους. Δεν θα είχε ανάγκη κανένας να νικάει τον άλλον, γιατί τίποτα δεν θα τους χώριζε. Και όταν άκουγα για τις πόλεις σας, τις φανταζόμουν και εκείνες χαρούμενες, να ξεχυλίζουν παντού φωνές και τραγούδια από παιδιά. Αυτό δεν είναι η ζωή μας. Αυτό είναι το παραμύθι σου. Ναι, μπορεί. Αν σου δείξω κάτι, μου υπόσχεσαι πως δεν θα γελάσεις. Τώρα γελάω για δικά σας την κατάσταση. Τι είναι αυτό? Το παραμύθι μου. Το καλύτερο, μα το καλύτερο! Εμείς τα χέλια αποφασίζουμε αν θα γίνουμε αρσενικά ή θηλυκά μόλις φτάσουμε τα 15 εκατοστά. Τι τόσο! Ναι, αλλά εσύ τα έχεις ξεπεράσει τα 15 εκατοστά. Έτσι δεν είναι? Την έχεις πάρει αυτή την απόφαση, ναι? Ναι, γοργόνα μου! Με γουστάρεις, δεν με γουστάρεις. I love you, κάργα! Τι! Ηλεκτρίστηκα. Έτσι τσιμπάν τα χέλια. Εδώ μέσα είναι όλη μου η ζωή. Και δεν είναι καλό το τέλος μου, Κωνσταντή. Και πού ξέρεις ότι ό,τι γράφει εδώ μέσα είναι αλήθεια? Είναι. Το ξέρω. Εσύ θα ζήσεις πλούσια κοντά στο Κεχαγιά και σε λίγο καιρό δεν θα θυμάσαι τίποτα από όλα αυτά. Θα ξεχάσεις. Θα με ξεχάσεις. Κι εγώ θα μείνω ένα σκονισμένο παραμύθι. Κάπου σε μια βιβλιοθήκη. Ιωλή, σε παρακαλώ. Γράφει όλα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα. Ιωλή, εγώ... Κωνσταντή, φίλαμε. Φίλαμε πριν τελειώσουν όλα. Δεν το πιστεύω ότι ήρθε η ευλογημένη ώρα μου. Είμαι χέλη. Είμαι το χέλη σου. Ηλεκτρισέ με. 220 βολτ. Μια το στο κορμί να με χτυπούν. Δυο συμμαγαπούν, συνομωτούν. Και αποστάσεις κρατούν. Θα πας να τον βρεις? Θέλω. Θέλω να το δω, να με κοιτάξει, να μου πει γιατί. Πατέρας μου είναι, ό,τι και να είναι. Θα πάμε μαζί, θα έρθεις και εσύ μαζί μου. Όχι, αγάπη μου, αυτό δεν γίνεται. Δεν θέλω να τον δω.
Ποιος ξέρει τι μπορώ να το κάνω κιόλας ύστερα από όλα αυτά. Όχι. Ντροπή είναι και πατέρα σου. Σήκω. Θα πάμε στο χωριό να ενωθούμε μαζί με τους άλλους. Τι εννοείς? Καλύτερα ορφανός, παρά του και χαγιά ο γιος. Αγάπη μου. Αγάπη μου, αλήθεια το λες? Και το παραμύθι? Εσύ είσαι το παραμύθι. Μα το λέει καθαρά. Ότι θα πας με τους κακούς, να κοίτα. Και εμένα θα μου αφήσεις. Και θα χαθώ για πάντα. Παραμύθια εμείς τα φτιάχνουμε. Εμείς και τα χαλάμε. Πάμε. Προχώρα. Σαν μπροστά μου οδηγεί στη δική σου στεριά. Τα δυο χέρια μου κάνω πανιά και η καρδιά μου θα πάρει τη μόνη. Τα κύματα μακριά θα μας δείξουν καινούργια μουδιά που την ξέρουνε μόνο παιδιά. Μου γελάς και ποτέ δεν νυχτώνει. Δες πόσα όνειρα γίναν χθες και πως κάθηκαν στη σιωπή. Που η ψυχή μου της πήρε για αλήθεια. Αν το θες να πιστέψουμε στις στιγμές, κράτησέ μου το χέρι πες. Πάμε πάλι στα παραμύθια. Θάλασσα μπροστά μου οδηγεί στη δική σου στεριά. Τα δυο χέρια μου κάνω πανιά και η καρδιά μου θα πάρει τη μόνη. Θάλασσα μπροστά